θυμηθήκατε. Μπορώ να σας πω, εκτός μικροφόνου κύριε. Μπορεί να μην σας δείχνουμε, μόνο τα λόγια σας να ακούμε. Το παιδί αυτό λέγεται Ραφαήλ. Πριν 2 χρόνια το βάφησα εδώ. Τον έχω δει ζωντανό 2 με 3 φορές. Είμαι από το Ρέθυμνο, από την Κρήτη. Έχετε δει τον Άγιο? Ναι. Το 90 χτύπησα στο μάτι, ήμουν οικοδόμος. Χτύπησα στο μάτι με ρήνισμα σιδήρου στην κόρη του ματιού. Μετά από μία εξετάσεις και μία εγχείρηση στο Πανεπιστημιακό στην Αθήνα, έφυγα Γερμανία. Παρακαλούσα τον Άγιο μου με ένα βιβλίο που μου δώσανε με τα θαύματά του. Την ώρα που ήταν στην εγχείρηση πήγα στην κολονία, σε ένα κράτος το οποίο ούτε την γλώσσα ήξερα, ούτε τίποτα. Και τον παρακαλούσα να με βοηθήσει. Χωρίς να γνωρίζω ούτε τι νοσοκόμες, κανένα γιατρό, τίποτα, με πήραν το πρωί, με πήγανε για να μου κάνουν την εγχείρηση. Είδα τον Άγιο, μου βάζανε ορούς από εδώ και από το άλλο χέρι. Είδα τον Άγιο και μου κάνει την κίνηση αυτή. Τράβηξε μια τρίχα από το κεφάλι. Το χέρι αυτό ήταν ελεύθερο και κάνω εγώ την κίνηση αυτή. Και τη δεύτερη φορά μου κάνει την κίνηση αυτή και μου λέει το πήρα. Βάσει του Γερμανική Νομοθεσία είναι υποχρεωμένοι ότι βρούνε να μας το δώσουν μετά την εγχείρηση. Οι αξιωματικές τομογραφίες του Πανεπιστημίου Αθηνών. 3 στον αριθμό ήταν το σίδερο μέσα στο μάτι. Δεν βρέθηκε τίποτα. Αυτή τη στιγμή βλέπω. Και δεν έχετε εκεί κανένα σημάδι. Το βλέπουμε. Δηλαδή δεν βλέπουμε τίποτα στο μάτι. Ναι, απόλυτα φυσιολογικό. Η λεσβία. Μπορώ να διαβάσω τα πάντα. Η φιλοθέη. Μπορώ να διαβάσω τα πάντα. Δηλαδή πήρε το σίδερο μέσα από τα μάτια σας. Λόγω της καταστάσεως που ζούμε όλοι, ας πούμε, ήταν φύση αδύνατο να πιστέψω ότι ήταν δυνατόν εγώ να δω κάποιον Άγιο. Και προπαντός τον Άγιο Ραφαήλ. Σας ευχαριστούμε που το διηγηθήκατε. Ένα λεπτό, δεν τελείωσα. Έχουμε και συνέχεια. Φτάνοντας στο Ρέθυμνο, βρήκα τον ιερέα της ενορίας μου που έχει τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο έχουν κάνει πολύ ρεπορτάζ γι' αυτό, πατήρ Τζαγκαράκη Σταύρος. Και του διηγήθηκα το περιστατικό. Μου λέει, τον είδες, τον Άγιο. Δεν πίστευα. Στο σπήλι, στο Ρέθυμνο, υπάρχει ο δεσπότης σπηλίου, ο οποίος έχει τμήμα από τα οστά από εδώ, εκεί. Πήγα να το διηγηθώ το περιστατικό, γιατί ήταν φύση αδύνατον να πιστέψω ότι μπορούσα να δω τον Άγιο. Μπαίνω μέσα στο δεσπότικο, λέω, θέλω να δω σεβασμιότητα, μάλιστα. Βαρύ κουρτίνες, βαρύ το όπως είναι όλα τα δεσπότικα. Βλέπω ένα δεσπότη και με περίμενε. Σκύβω με το μικρό, το μεγάλο μου γιο, να τον προσκυνήσω το χέρι του εδώ. Βλέπω και από το βάθος του δεσπότικου ένα ψηλό και ερχόταν στο δεσπότη. Φτάνοντας στο δεσπότη και σκύβω να του φιλήσω το χέρι, ο ψηλός έχει μπει μέσα στο δεσπότη. Έχει μπει μέσα του. Ναι, βλέπω ένα δεσπότη, θα σας το εξηγήσω, θα το καταλάβετε λίγο αργότερα, πανύψηλο. Ο δεσπότης του σπηλίου είναι πιο κοντός από μένα. Και έβλεπα ένα δεσπότη και τον κοίταζα έτσι. Έλεγα το περιστατικό του δεσπότη και τον κοίταζα εκεί. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Έχω αριθμητικά, μπορεί να θυμάμαι τα πάντα, αλλά φυσιογνωμίες δεν θυμάμαι συχνά. Είπα το δεσπότικο, μου λέει ο σεβασμιότατος, μου λέει, κοίταξε τα χέρια μου, λέει, τρίχες των χεριών μου έχουν σηκωθεί από αυτό που συνέβαινε. Τον είδες και να τον δοξάζεις. Λέω, ευχαριστώ πολύ, σκύβω να τον προσκυνήσω. Λέω, σεβασμιότατε, συγγνώμη, πού σας γνωρίζω? Κάπου σας έχω ξαναδεί. Μου λέει, δεν σε ξέρω. Τον προσκυνάω και φεύγω και κάνω μεταβολή να φύγω. Την ώρα που επιστρέφω, λέω, Άγιος Ραφαήλ, γυρίζω. Και τότε συνειδητοποιώ ότι ο δεσπότης είναι κοντύτερος από μένα. Τον βλέπατε? Μίλαγα και πάνω, ένα ψηλό, πιο ψηλό τον κύριο Κούι, και έβλεπα τόσο. Είναι, έχω πραγματικά δεν σας μιλάω, έχω μείνει. Φανταστείτε τώρα ένα περιστατικό από τα χιλιάδες. Πιστεύω ότι είναι και θέλημα του Αγίου Ραφαήλ να συναντηθούμε για να ακούσουμε αυτή την ιστορία από πρώτο χέρι. Το έχω σκεφτεί. Θα μπορεί να πει κάποιος. Εντάξει, ο παπάς θα ήθελα να πει τα δικά του. Εδώ όμως. Και να ακούσουν και τηλεθεατές τι συμβαίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε. Σα είπα για το παιδάκι. Ναι, για το παιδάκι, ναι. Μένει γυναίκα έγκυος, με παίρνει γιατρός τηλέφωνο, μου λέει, έχει καρκίνο στη μήτρα.
Ένα βράδυ κοιμηθήκαμε. Πήγα σε άλλο γιατρό. Μου λέει δεν έχει τίποτα. Να ονομίωμα. Μετά από 9 μήνες ήρθε. Να το. Μια προσευχή. Πριν 2 χρόνια το βαφτίσαμε εδώ. Μια μέρα. Ό,τι μπορούσε η οικονομική μου δυνατότητα, έφερα 35 άτομα από κάτω, από το Ρέθινο, για να μπορέσω να φανατώ μες στον Άγιο. Είναι μεγάλη χάρη του. Πολύ μεγάλη χάρη του. Δεν είναι ούτε τα κανάλια που μιλάμε, ούτε αυτό. Αλλά η χάρη του είναι πάνω απ' όλα. Πολύ μεγάλη χάρη του. Δεν ζήτησα τίποτα, τίποτα για να μην του ζητήσω την καρδιά μου και να μου το δώσει. Τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που σε ευχαριστώ. Και σε βλέπω. Να είστε καλά. Αυτό ζούμε κύριε Βίλη. Κάθε μέρα εδώ πέρα. Να προσκυνήσουμε τον Αγιο Ραφαήλ. Αυτός είναι ο Αγιος Ραφαήλ. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Σας λέω να μας τα λέτε. Δηλαδή είναι κάτι δουλειά του. Ναι, ναι. Να μας τα λέει ο Δήμαρχος. Τον τόπο του διαφημίζει. Ο άλλος θα την κρίνει αυτό. Έτσι ακούγεται, αλλά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Οι περισσότερες βαφτίσεις που γίνονται εδώ να πέρα. Να σας πω ένα θαύμα εκτός. Να κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Εκτός τηλεοράσης. Όχι, θα μας το πείτε στην τηλεόραση. Σας πάρει. Καλώς, εντάξει. Τότε. Δεν σου ήρθε η ώρα. Πού, Ηγουμένη. Θέλουμε να προσκυνήσουμε την Ηγουμένη. Ναι, ναι, ναι. Να στην Ηγουμένη και εμείς στη μέρα. Όχι, όχι, το έχουμε αυτό ξεκαθαρίσει. Λοιπόν, θέλετε να μας το πείτε το θαύμα. Δέλτα. Είναι λίγο μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει, έχει έρθει το παιδάκι που σας είπα, το πεντάχρονο από Κύπρο, εντελώς παράλυτο. Με την αύριο ήρθε από Γιαννιτσά μια μητέρα με ένα κοριτσάκι 12 χρονών, ημί παράλυτο σε καρότσι, ημί παράλυτο από τη μέση και κάτω. Επειδή και τα δυο τα παιδιά ήταν παράλυτα. Δεν είχαν φόβο να κάνουν ζημιά ή να περπατήσουν. Τα στρώνανε δίπλα στον τάφο του Αγίου και κοιμόντουσαν τη νύχτα. Μετά από 5-6 μέρες μου λέει η μητέρα του κοριτσιού: «Κύριε Φώτη, έχω να σου πει η Μερσινούλα τι έγινε ψες». Και αρχίζει να μου λέει το κοριτσάκι: «Κύριε Φώτη, ψες, όλη τη νύχτα μιλούσα με τον Άγιο». Και τι λέγατε και τι κάνατε και τι δείχνετε εγώ και τα λοιπά. Πολλά και διάφορα είναι το κοριτσάκι, μεταξύ των οποίων μου λέει ότι μου είπε ο Άγιος Ραφαήλ πρώτα θα περπατήσει το αγοράκι και μετά εσύ. Αυτό γίνεται κύριε Κουίκ 5η απόγευμα, την Κυριακή εν ώρα λειτουργίας, όταν έβγαλε ο ιερέας τα Άγια και άρχισα εγώ να ψάνω μετά τότε στις αγγελικές δυνάμεις, το αγοράκι πετάχτηκε σαν ελαττήριο και έβαλε τις τρεχάλες. Μέσα στην εκκλησία έγινε πανζουλισμός. Σταμάτησαν και λειτουργίες και τα πάντα. Προς τιμή φυσικά. Μετά από 2 μέρες περπάτησε και το κοριτσάκι. Όπως ακριβώς μου τα είπε το κοριτσάκι, ότι της τα είπε ο Άγιος Ραφαήλ. Κύριε Σπανία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Πού να σας λέω. Άγιε Πατέρα. Να είστε καλά, κύριε. Την ευχή σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευλογία. Έτσι να κάνετε μαζί μας αυτό το προσκύνημα. Να κάνετε τέτοια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Τέτοια προσκυνήματα και να έχετε τέτοιους στόχους. Πραγματικά αξίζει τον κόπο.